Συμφερόντων και το λέω δημόσια με αυτό το βήμα. Μπορεί να ανεχθεί αυτή τη διαδικασία η οποία αμφισβητείται, αν θέλετε, μέσα από το ίδιο το κόμμα. Γιατί για μας λένε κάτι περίφημες αηδίες, πολιτικές αηδίες και προπαγάνδες για τα δαχτυλίδια, αλλά δεν κάθεται κανένας να μιλήσει. Τι λέει το εξυγχρονιστικό Πασόκ του κυρίου Σιμίτη? Τι λέει ο κύριος Βενιζέλος και το ρεύμα του που είναι παντοδύναμο, όπου τον στηρίζει, λέει, για τις σιωπής του? Εκεί είναι τα προβλήματα. Προσπαθώ λοιπόν να πω ότι εμείς δεν έχουμε προβλήματα. Προσπαθώ να πω ότι δεν έχουν αγαθές προθέσεις. Προσπαθώ να πω και κάτι άλλο ακόμα. Ότι την επόμενη μέρα είναι πατριωτικό καθήκον να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και στη Λακωνία δεν υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Δεν ισχυρίζομαι ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις, λαθεμένες συμπεριφορές σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε, έχω επιλέξει ένα δύσκολο δρόμο. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι κάποιος να λειτουργήσει. Ο εύκολος δρόμος που ανέφερα νωρίτερα, το δημοσίο σχέσιο του καφενείου, του μνημόσυνου, της κηδείας, της προσωπικής επαφής και οτιδήποτε άλλο χαρακτηρίζει για μένα μια πολιτική συμπεριφορά η οποία ευνοεί την αξιοκρατία και την μετριοκρατία. Εγώ επιλέξα ένα άλλο δρόμο. Ένα άλλο δρόμο που λέγεται ποιοτική πολιτική συμπεριφορά. Μάχη καθημερινά για την παράταξή μου, μάχη καθημερινά για τη Λακωνία, μάχη καθημερινά ασυμβίβαστο με όλους εκείνους που ξέχασαν τη λαϊκή εντολή και μπήκαν στις κυβερνητικές θέσεις και ξέχασαν. Και αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματά μας. Όμως δεν διστάζω να σας πω και μια αυτοκριτική. Μια αυτοκριτική για το κόμμα μου. Αν για κάτι θα πρέπει όλοι εσείς και όλοι εμείς να έχουμε κάποιες απαιτήσεις πια από τη νέα κυβέρνηση του Καραμαλή και από τη Νέα Δημοκρατία είναι: γιατί δεν κάναμε κάτι πιο γρήγορα για αυτό το λεγόμενο κράτος? Γιατί δεν κάναμε κάτι πιο γρήγορα, αν θέλετε, για να σπάσουμε αυτή τη μεγάλη αρρώστια, το μεγάλο ασθενή που λέγεται κράτος? Με ό,τι αυτό σημαίνει. Ναι, καθυστερήσαμε, ξέρετε γιατί? Η μεγαλύτερη, αν θέλετε, μειονέκτημα ενός πολιτικού είναι μετριοπάθεια. Στην πολιτική υπάρχουν δύο τρόποι να προχωρήσεις. Η πολιτική της ίδρυσης των απόψεων, της σύγκλησης των δράσεων και η πολιτική της σύγκρουσης. Όταν δεν αντέχεις τη σύγκρουση πρέπει να παρετήσει. Όταν δεν αντέχεις τη σύγκρουση πρέπει να αφήνεις τα πόδια σε κάποιον άλλον. Εμείς λοιπόν ζητάμε τη σύγκρουση. Ζητάμε τη σύγκρουση. Έπρεπε να συγκρουστούμε νωρίτερα. Και είμαι από αυτούς που έχουν μάθει να συγκρούονται όπως σας είπα νωρίτερα χωρίς να φοβάται. Και να ρωτιέμαι, θα με ρωτήσει κάποιος ή κάποια, τι είναι αυτό? Ναι, να έχουμε φτιάξει νωρίτερα τα νοσοκομεία, τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει φτιάξιμο του κράτους. Να μπορεί ο πολίτης να πηγαίνει στη δημόσια υπηρεσία, όπου έχει κομματικοποιηθεί, το λέω ευθέως, και έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης, όπου η αξιοκρατία δεν είναι κάτι που έχει μπει εκποδόν από την οποιαδήποτε δραστηριότητα, και να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε αυτή την παρεχόμενη υπηρεσία στον πολίτη. Ξέρετε, δεν τα λέω πρώτη φορά. Οι τελευταίοι που φταίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι 20 χρόνια δημιούργησαν αυτό το εσχρό συνθήκη λειτουργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτοί φταίνουν περισσότερο. Εμείς, όσοι διακονήσαμε τέτοια αξιώματα, κυρίως στο δημόσιο τομέα. Και θέλω να πω κάτι άλλο, και αυτά έχουν πραγματική έκφραση. Δηλαδή, υπάρχει Έλληνας που να μην πιστεύει ότι είναι η τέλεια αναξιοπρέπεια για το μέσο Έλληνα πολίτη? Η τέλεια ξεφτύλα, συγχωρήστε με για την έκφραση, να χρειάζεται την παρέμβαση τη δικιά μου να πάει σε ένα νοσοκομείο να βρει κρεβάτι, να του πάρουν την πίεση. Υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή για την ελληνική κοινωνία γι' αυτό? Εκεί απάνω που στείνονται καριέρες, που δημιουργούνται πολιτικές προοπτικές, που συντηρούνται οτιδήποτε συντηρείται. Το θεωρώ ντροπή αυτό. Τα λέω αυτά όχι για να κατηγορήσω κανέναν ή να περιγράψω τίποτα. Τα λέω για να ξέρετε τι πιστεύω. Δεν λέω δεν πρέπει να διαφερθείς για ένα κοινωνικό πρόβλημα. Άλλο αυτό όμως και άλλο η εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Είναι ντροπή, αν θέλετε, για την ελληνική κοινωνία. Είναι ντροπή για την ελληνική κοινωνία να προχωρούμε σήμερα και να μην μπορούμε να απαλλάξουμε τη μέση Ελληνίδα και το μέσο Έλληνα από την οικονομική αιμορραγία να σπουδάζει παιδιά. Να σπουδάζει παιδιά και να ματώνει καθημερινά, αν θέλετε, στη διαδικασία των φροντιστηρίων. Μια λέξη που δεν υπάρχει παντού στο παγκόσμιο λεξιλόγιο. Ναι, εκεί καθυστερήσαμε. Ναι, εκεί καθυστερήσαμε όπως καθυστερήσαμε ακόμα και στη λογική του να κάνουμε κάτι στο γεωργικό τομέα. Θέλω να πω κάτι εδώ από τη Σπάρτη, από την πρωτεύουσα του τόπου μας, εδώ που είναι η πρωτοπορία, αν θέλετε, της κοινωνικής ζωής του τόπου και όχι μόνο, αλλά και της πολιτικής ζωής. Ξέρετε, ο γενικός τομέας που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, θέλω να πιστεύω ότι δεν σας κουράζω, θέλω να πιστεύω ότι προσπαθώ να κάνω μια πλήρη περιγραφή των απόψεών μου για να είμαι, όπως είπα νωρίτερα, ένα ανοιχτό βιβλίο για τις θέσεις και τις απόψεις μου, γιατί αγωνίζομαι. Γιατί αυτά που σας λέω τα καταγράφω όχι για να κάνω έκθεση ιδεών. Θα καταγράφω να έχετε μια σαφή εικόνα πώς το βλέπω, πώς θα λειτουργήσω αν έχω τη μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσω πάλι τον τόπο μας στη Βουλή των Ελλήνων. Μέσα από ποιες πολιτικές θέσεις, ποιες ατομικές θέσεις και ποιες κοινωνικές θέσεις σε ό,τι αφορά το χρέος το οποίο έχουμε πια να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας. Ξέρετε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα για το υγειονομικό τομέα έχουν δύο
Έχει δύο τομείς. Δύο όψεις του αυτονομίσματος. Εδώ η Λακωνία, πριν πω για το γεωργικό τομέα κάτω, τι είμαστε. 93.000 άτομα, άνθρωποι μας. Στη μία όψη του νομίσματος είναι η παραγωγική περιοχή, η πιο παραγωγική περιοχή του τόπου αυτού. Που είναι από την περιοχή της Σκάλας μέχρι του Σασοπόμου, Λάους κτλ. Που παράγει γεωργική παραγωγή. Και από την άλλη μεριά υπάρχει Σπάρτη, Μορεβασιά, με το τουριστικό προϊόν, με το συγκριτικό πλεονέκτημα του πολιτισμού, μαζί με τη Μάνη, μαζί με το Γήθιο. Και ο ένας αλληλοσυμπληρώνει το άλλο. Κάνω μια έκκληση άλλη μια φορά. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Βάλτε στο περιθώριο όλους αυτούς που βάζουν τοπικιστικά σύνδρομα, που βάζουν τοπικιστικές προσεγγίσεις, κυρίως για να διαφυλάξουν όπου και να ανήκουν την ατομική τους προσωπική την παρουσία ή την προοπτική. Είναι εγκληματικό αυτό το πράγμα. Και ο γεωργικός τομέας εδώ συμπληρώνεται για την υπαρχή της Λακεδαίμονας και υπήρξαν και ανισότητες γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά. Και ξέρετε τι εννοώ. Μέχρι ένα χρονικό σημείο. Όμως, πώς μπορεί να βοηθήσει το γεωργικό τομέα? Με δύο τρόπους. Με τις υποδομές στο γεωργικό τομέα που ανέφερα, που πάμε καλά, δόξα τω Θεώ, με τις υποδομές στο οδικό δίκτυο που μειώνει το κόστος μεταφοράς κτλ. Και από την άλλη μεριά, αυτό το ένα σκέλος των δημοσίων επενδύσεων, και από την άλλη μεριά είναι η κρατική πολιτική σε ό,τι αφορά την οργάνωση του γεωργικού χώρου. Θέλω να θυμίσω σε όλους και όλους ότι τα λεφτά τα οποία πέσανε στη Λακωνία ήταν τρομακτικά. 140-150 εκατομμύρια ευρώ για επιδοτήσεις από ΨΕΑ, ΜΕΑ, όπως λέγονται όλα αυτά, καρπίες κτλ. Δεν θέλω να κάνω εκτενή αναφορά. Όμως, η δική μου θέση είναι εξής. Δεν λύνεται το πρόβλημα του γεωργικού τομέα με τα θέματα του. Θέλει ριζική, από μηδενική βάση, θεσμική παρέμβαση για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον τόπο μαζί με τις δημόσιες επενδύσεις που ανέφερα νωρίτερα. Θέλει μέτρα που να ξεκινάνε από τον έλεγχο των δημοσίων, από τον έλεγχο των καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί για την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων, των κτηνοτροφικών προϊόντων. Μόνο το 50% των προβλημάτων του γεωργικού χώρου θα λυθεί αν προχωρήσει μια κυβέρνηση άμεσα και πρέπει να είναι στόχος της νέας κυβέρνησης του Καραμαλή αυτό. Το Μητρώο κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και κτηνοτρόφων. Από εκεί ξεκινάνε τα θέματα. Έλεγχος στο καρτέλ, παρεμβάσεις, αυστηρότερος έλεγχος ό,τι αφορά και νέο θεσμικό πλαίσιο στις συνεταιριστικές οργανώσεις. Θεσμικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν μια διέξοδο, αν θέλετε, την επόμενη μέρα για το γεωργικό τομέα. Καταγράφω αυτές τις σκέψεις λοιπόν με πάρα πολύ σεβασμό ενώπιον σας. Καταγράφω αυτές τις σκέψεις με πάρα πολύ σεβασμό στη σπαρτιάτικη κοινωνία σήμερα, στους Λάκωνες και στις Λακώνησες, για να έχετε ακριβή εικόνα το τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στον τόπο. Είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες, ξέρετε γιατί. Γιατί θα πρέπει να προέχει πια το πατριωτικό συμφέρον μπροστά από την παραταξιακή λογική. Εγώ πιστεύω ότι η παράταξη αυτή έχει κάνει σημαντικό έργο. Έχει κάνει σημαντικό έργο. Έχει κάνει σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς. Ανέφεραν νωρίτερα κάποια πράγματα που ελήφθησαν κατά διάρκεια του 2008 για να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια οικονομική κρίση, που δεν την έφτιαξε ο Καραμαλής, που δεν την δημιούργησε ο Καραμαλής. Αντιμέτωπος βρέθηκε με αυτή και την αντιμετωπίζει με αίσθημα ευθύνης και πατριωτισμού, όπως σας είπα. Απ' την άλλη μεριά, πάλι μπορεί να ξεχάσει κάποιος κοινωνικές πολιτικές, όπως είναι ο διπλασιασμός της αγροτικής σύνταξης, όπως είναι η κατάργηση του ΛΑΦΚΑ, όπως είναι τα μέτρα για τους τρίτεκνους και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν βελτιώσει και έχουν, αν θέλετε, αγγίξει το μέγα μέρος των υποσχέσεων που δεσμεύτηκε αυτή η κυβέρνηση το 2004 και το 2007. Αυτά θα να σας πω με πολύ προσοχή, με πολύ σεβασμό. Σεβασμό ο οποίος απορρέει, όπως σας είπα, από την προσωπική μου ευθύνη, την πολιτική μου ευθύνη, την αγάπη μου για τον τόπο, την αγάπη για την παράταξή μου. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο ακόμα, θέλοντας να κάνω κατάχρηση του χρόνου τον οποίο είχατε εδώ απόψε για να με ακούσετε. Σήμερα οι εκλογές αυτές δεν γίνονται για να βγει κάποιος από εμάς βουλευτής. Σήμερα οι εκλογές αυτές γίνονται για να μπορέσουμε να καταγράψουμε εκείνη την πολιτική δυναμική, εκείνη την πολιτική άποψη, εκείνη την πολιτική θέση, εκείνη την παράσταση κοινωνικής ευθύνης που να σπάσει και να κάνει ρήξη και να τροπεί σε όλα αυτά που σας φασαλίζουν καιρό τώρα. Στις θα κρίνετε ποιοι από εμάς έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Στις θα κρίνετε ποιοι έχουν το στέλνος στο πολιτικό, την κοινωνική ευθύνη και εκείνη την συγκρότηση, αν θέλετε, της περιραίωσας ατομικής του προσωπικής διαδρομής να μπορέσουν να αγωνιστούν για το καλό αυτό του τόπου. Θέλω να σας πω λοιπόν με πολύ σεβασμό ότι θεωρώ τις πιο κρίσιμες στιγμές για την πορεία ενός ανθρώπου αλλά για την πορεία του τόπου αυτές τις εκλογές. Σας καλώ σε ένα αγώνα καλό, σε ένα αγώνα στράτευση αν θέλετε, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν πέρασαν τα σχέδιά τους σε ό,τι αφορά τη δημιουργία κλίματος ιστοπάθειας στους νεοδημοκράτες και στις δημοκράτησες. Σας το λέω όχι για να δώσω κουράγιο, όχι για να δώσω αν θέλετε έμφαση στην προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλους.
Το βιώνω καθημερινά στην κάθε γωνιά της Λακωνικής Γης, συνειδητοποιεί ο πολίτης τι έχει γίνει, καταλαβαίνει το μέγεθος του προβλήματος, στρατεύεται στη λογική του πατριωτισμού, στρατεύεται στη λογική της παραταξιακής λογικής, στρατεύεται στη λογική, αν θέλετε, της κοινωνικής ευθύνης για την επόμενη.